Mike. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εγώ είμαι ο Τόμ. Και εγώ είμαι ο Μάικ. Θες να δείξεις και την επόμενη. Ναι, αυτοί είμαστε εμείς. Καταρχάς, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Η ώρα είναι περασμένη και ευχαριστούμε που θα μας ακούσετε. Δεν έχουμε να σας πουλήσουμε κάτι. Θα σας πούμε μια ιστορία. Θα σας πούμε την ιστορία μας όσον αφορά το My Banana και το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Πριν ξεκινήσουμε την ιστορία, να σας πούμε το background μας. Είμαστε μια οικογένεια τρεις γενιές στο εμπόριο. Η οικογένειά μας ασχολείται με αντιπροσωπείες consumer electronics στην ελληνική αγορά. Οπότε το εμπόριο το έχουμε στο DNA μας. Εγώ βρίσκομαι στην εταιρεία τα τελευταία 5 χρόνια και ο Mike είναι φοιτητής στην Αγγλία. Μια μέρα λοιπόν μου λέει ότι έχω μια ιδέα, έχω σκεφτεί να φτιάξω ένα site με Apple accessories. Κάτσαμε, το συζητήσαμε, φτιάξαμε ένα business plan, φτιάξαμε ένα SWOT ανάλυση και μετά από λίγο καιρό έφυγε και πήγε στην Αγγλία. Μετά από περίπου 2 μήνες, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: θυμάσαι την κουβέντα που είχαμε κάνει? Προχώρησα και έκλεισα το domain και πάμε να το κάνουμε. Για να κλείσω όμως το domain, χρειαζόμουν προφανώς ένα όνομα. Και ως γνωστόν, το όνομα για οποιοδήποτε startup και για οποιαδήποτε εταιρεία είναι ίσως από τα πιο σημαντικά κομμάτια στα οποία πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλο βάρος, έτσι ώστε να σιγουρέψουμε ότι είναι το καταλληλότερο όνομα για αυτό που κάναμε. Και ψάχνοντας για ένα όνομα για ένα Apple Accessories e-store, γρήγορα συνειδητοποίησα ότι οι επιλογές που είχα σε .com domains ήταν ελάχιστες και αυτό σίγουρα δεν έκανε εύκολα τα πράγματα. Αργότερα έκανα και μετά από πολλές ώρες έρευνας και σκέψεις έκανα τη σύνδεση του μήλου με την μπανάνα. Δυστυχώς το banana.com δεν ήταν διαθέσιμο, θα το είχε πάρει κάποιος παραγωγός μπανανών, φαντάζομαι. Και μετά έγινε η σύνδεση του ότι το αξεσουάρ κάνει ένα προϊόν πολύ πιο προσωπικό και πολύ πιο ιδιαίτερο. Και έτσι ήρθε και έδεσε το My Banana. Το mybanana.com ήταν διαθέσιμο προς ευχάριστη μου έκπληξη και προχώρησα αμέσως να το κλείσω για να μην το χάσουμε. Αφού κλείσαμε το domain, έπρεπε να φτιάξουμε το site μας. Όπως οποιοδήποτε έχει ασχοληθεί με το ηλεκτρονικό εμπόριο, αρχίσαμε να παίρνουμε προσφορές από web designers. Βρήκαμε πολλούς web designers, πήραμε πολλές προσφορές, αλλά γρήγορα καταλάβαμε ότι αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Οι προσφορές ξεκινούσαν από 1.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ. Εμείς δεν ήμασταν έτοιμοι να δώσουμε αυτά τα χρήματα και δεν ξέραμε ακριβώς τι θέλουμε, τι ζητάμε. Οπότε γυρίσαμε σε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε, στο ίντερνετ, και αρχίσαμε να ψάχνουμε. Μετά από πολλή έρευνα, βρήκαμε μια εταιρεία που λέγεται Shopify. Πρόκειται για μια πλατφόρμα όπου ουσιαστικά νοικιάζεις ιντερνετικό χώρο έναντι μιας μικρής μηνιαίας αμοιβής και έχεις τη δυνατότητα να φτιάξεις το site όπως το θέλεις, μόνος σου. Έτσι καταφέραμε και φτιάξαμε το site μας πολύ γρήγορα, γιατί ήταν καθαρά στο δικό μας χρόνο το πότε θα το τελειώσουμε, και πολύ οικονομικά. Και προτείνω, το συνιστώ ιδιαίτερα σε οποιονδήποτε θέλει να ασχοληθεί και να φτιάξει κάποιο site, διότι δεν χρειάζεται να βάλεις startup capital. Shopify. Shopify.com. Shopify.com. Είναι πάρα πολύ απλό. Για να καταλάβετε, είναι γύρω στα $35 το μήνα. Δηλαδή τίποτα. Ανάλογος πάντα το μέγεθος του e-store και όπως μεγαλώνεις, κοστίζει περισσότερο. Αλλά... επίσης, πολύ σημαντικό στοιχείο branding είναι το logo για κάθε εταιρεία. Αρχικά, εμείς ξεκινήσαμε με ένα σκίτσο το οποίο έφτιαξα ο ίδιος προσωπικά. Ίσως ένα 5χρονο να είχε κάνει πιο επαγγελματική δουλειά, αλλά είχε πλάκα και μου άρεσε, οπότε το κρατήσαμε λίγο καιρό. Αλλά γρήγορα κατάλαβα ότι έπρεπε να φτιάξουμε κάτι πιο επαγγελματικό. Εκεί αντιμετωπίσαμε τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζει κανείς και με website development και με designers γενικώς. Ούτε ξέραμε ακριβώς τι θέλαμε και γενικά δεν είναι και ό,τι πιο φθηνό να βρεις ένα designer και πάντα θα έχεις προβλήματα για το αν θα σου κάνει αυτό ακριβώς που θες. Οπότε η λύση στο logo ήταν ότι χρησιμοποίησαμε την πλατφόρμα 99designs.com, στην οποία θεωρητικά πάει οποιοδήποτε και φτιάχνει μια καμπάνια για οποιοδήποτε design project θέλει να κάνει. Λέει περίπου αυτό ακριβώς που ψάχνει. Και θα σας δείξω μερικά από τα logo που δεχτήκαμε, ένα βίντεο. Θεωρητικά εδώ, με ελάχιστο κόστος, πήραμε σύνολο 177 διαφορετικά designs από 35 designers. Και έτσι είχαμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε το καλύτερο και αυτό που μας άρεσε περισσότερο, αλλά και
να δούμε όλες τις επιλογές που είχαμε. Οπότε και καταλήξαμε στο αποτέλεσμα που βλέπετε εδώ. Ελπίζουμε να σας αρέσει, εμάς μας αρέσει αρκετά. Ωραία λοιπόν, είχαμε domain, είχαμε site, είχαμε logo. Έπρεπε να το γεμίσουμε με κάτι. Αυτό που μας διαφοροποιεί πραγματικά από την αγορά και από τον ανταγωνισμό είναι τα προϊόντα τα οποία έχουμε. Θέλουμε να έχουν κάποια χαρακτηριστικά συγκεκριμένα. Πρέπει να είναι μοναδικά, πρέπει να είναι ιδιαίτερα, πρέπει να είναι απλά και πρέπει να είναι, όπως το αποκαλούμε με μία λέξη εμείς, extraordinary. Μερικά από τα προϊόντα τα οποία έχουμε βλέπετε εδώ πέρα. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς δεν τα αναγνωρίζετε. Θα σταθώ σε δύο από αυτά. Κάτω βλέπετε μία θήκη η οποία κάνει το iPhone αδιάβροχο. Πραγματικά αδιάβροχο. Μπορείς να το βάλεις μέσα στη θάλασσα, να βγάλεις φωτογραφίες κάτω από το νερό και εκτός ότι προστατεύει από το νερό, προστατεύει και από τις πτώσεις. Είναι ίσως το σήμα κατά τεθέν του My Banana ως προϊόν. Και πάνω βλέπουμε το πρώτο smartwatch, πραγματικά smartwatch στον κόσμο. Λέγεται Pebble και είναι Kickstarter campaign. Κατάφερε και σήκωσε 10 εκατομμύρια δολάρια σε λιγότερο από ένα μήνα. Και είναι ένα και αυτό ορόσημο και σαν προϊόν, αλλά και σαν χαρακτηριστικό του My Banana. Κάτι άλλο στο οποίο αφιερώνουμε αρκετό χρόνο είναι οι φωτογραφίες των προϊόντων μας. Μερικά παραδείγματα είναι εδώ, όπως βλέπετε. Γενικά, η φωτογράφηση των προϊόντων δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά. Έχει αλλάξει ο τρόπος ο οποίος παρουσιάζουμε τα προϊόντα. Και από προσωπική εμπειρία αλλά και από έρευνες συνειδητοποίησα ότι είναι γνωστό μάλλον ότι είναι πολύ πιο εύκολο για κάποιον να διαβάζει κείμενο σε μια φωτογραφία αντί να διαβάζει ένα σκέτο κείμενο. Και χρησιμοποιούμε ακριβώς αυτή τη θεωρία, οπότε εμφανίζουμε όλα τα χαρακτηριστικά των προϊόντων μας πάνω στη φωτογραφία και έτσι είναι πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο ευχάριστη η ενημέρωση όλων των πελατών μας για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων μας. Ίσως τώρα το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου κομμάτι για κάθε εταιρεία ανεξαρτήτου μεγέθους είναι το customer experience. Διότι όλες οι εταιρείες έχουν πελάτες και όλες οι εταιρείες πρέπει να κρατάνε τους πελάτες τους ευχαριστημένους. Θα σας κάνω το παράδειγμα που το packaging των προϊόντων μας, στο οποίο δίνουμε τον εαυτό μας πραγματικά. Αυτά είναι μερικές φωτογραφίες από τα πακέτα των προϊόντων μας. Αυτό που κάνουμε είναι ότι βάζουμε ένα χειρόγραφο γράμμα με κάθε παραγγελία, το οποίο ευχαριστεί τον πελάτη για την παραγγελία του και του δίνει και μερικές πληροφορίες παραπάνω για το προϊόν. Αυτό γενικά έχει γίνει πραγματικά κάτι το οποίο οι πελάτες μας περιμένουν από εμάς και αν το αλλάξουμε θα ήταν πολύ κακό για μας. Οπότε δεν έχουμε βάλει, έχουμε πάρει παράπονα. Πού ήταν το γραμματάκι μου. Εάν ποτέ έτυχε να μην βάλουμε γραμματάκι σε μια παραγγελία, πήραμε παράπονα πίσω. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι βάζουμε πραγματικά μεράκι στο πακετάρισμα των παραγγελιών και ίσως να μην το ξέρετε, αλλά το μεράκι είναι μια λέξη η οποία δεν μεταφράζεται σε καμία άλλη γλώσσα. Και μόνο εμείς οι Έλληνες πραγματικά μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει το να δίνεις τον εαυτό σου και να βάζεις την ψυχή σου σε αυτό που κάνεις. Και πραγματικά κάνουμε αυτό ακριβώς με τα πακέτα μας. Shipping. Θα αναρωτιέστε τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικό όσον αφορά το shipping. Το έχουμε κάνει απλό. Είναι ξεκάθαρο και με τρία κλικ πραγματικά κάποιος μπορεί να αγοράσει χωρίς να χρειάζεται ούτε να κάνει λογαριασμούς ούτε τίποτα. Στέλνουμε σε όλο τον κόσμο και σε όλο τον κόσμο από 60 ευρώ και πάνω τα μεταφορικά είναι δωρεάν. Αυτό προφανώς μας έχει κοστίσει, αλλά πιστεύουμε ότι μας έχει βοηθήσει και πάρα πολύ. Και αυτό το κάνουμε γρήγορα. Επίσημα το καταγεγραμμένο ρεκόρ πιο γρήγορης παράδοσης είναι 112 λεπτά. 112 λεπτά είναι λιγότερο από. Είναι σχεδόν 2 ώρες. Οπότε φανταστείτε ο άνθρωπος αυτός ο οποίος έβαλε την παραγγελία και μετά από 2 ώρες είχε το προϊόν στα χέρια του. Στην αρχή νόμιζε ότι ήταν λάθος. Όταν κατάλαβε ότι δεν ήταν λάθος, η έκπληξή του ήταν μεγάλη. Και αυτό που έκανε είναι ότι μοιράστηκε την εμπειρία του. Έκανε ένα post στο Facebook page μας και όλο αυτό μας λειτουργήσε πάρα πολύ θετικά. Στο κομμάτι αυτό, είμαστε στη φάση του να προσθέσουμε άλλο ένα τρόπο αποστολής. Και αυτός είναι με μια εταιρεία στην Ελλάδα που λέγεται Bondex. Και αυτός θα είναι με παράδοση μέσω ποδηλάτου. Είναι για την Αθήνα μόνο. Και εκτός του ότι είναι ένα τελείως διαφορετικό, ένας τελείως διαφορετικός τρόπος που δεν τον βρίσκει συχνά, είναι και πιο environmental friendly. Οπότε μας αρέσουν όλα αυτά. Περνάμε στην κατηγορία όπου είναι προβληματική. Όλα τα e-shops κάποια μέρα θα έχουν προβλήματα. Συμβαίνουν
Το θέμα είναι πόσο καλά και πόσο γρήγορα τα λύνεις. Θα σας πούμε 2-3 ιστορίες από περιπτώσεις προβληματικές για να δείτε πώς αντιμετωπίζουμε εμείς τα πράγματα. Ξεκινάμε με τον φίλο μας τον Μίρκο, ο οποίος είναι από τη Γερμανία. Έβαλε μια παραγγελία, έχει συμβεί σε όλους, δεν είχε ενημερωθεί σωστά το σύστημα, το προϊόν αυτό δεν ήταν διαθέσιμο. Αυτό που κάναμε ήταν ότι τον ενημερώσαμε άμεσα και ειλικρινά για το τι έχει συμβεί και του δώσαμε τρεις λύσεις. Του είπαμε ότι ή θα αλλάξεις το χρώμα, ή θα περιμένεις μια εβδομάδα, ή μπορείς να ακυρώσεις την παραγγελία, κάτι το οποίο εμείς δεν το θέλουμε. Ο Μίρκο όχι μόνο δεν ακύρωσε την παραγγελία, αλλά έκανε και ένα blog post και του άρεσε πάρα πολύ το πώς χειριστήκαμε το θέμα άμεσα και ειλικρινά, με τίτλο «Τι έχουν να μάθουν οι Γερμανοί». Το αστείο στην όλη υπόθεση είναι ότι δεν ήξερε ότι ήμασταν Έλληνες. Οπότε όλο αυτό εμείς το κάναμε μια ωραία ιστορία και το μοιραστήκαμε στα media και μας λειτουργήσε πάρα πολύ θετικά. Φυσικά ο Μίρκο ξαναγόρασε, οπότε ήταν μια πολύ επιτυχημένη ιστορία στο τέλος. Μια άλλη ιστορία, λίγο πιο αστεία σε αυτή την περίπτωση, είναι η περίπτωση της Τρίνε από τη Δανία, η οποία μας έστειλε ένα μήνυμα στο chat, ρωτώντας μάλλον αν μπορεί να πάρει ένα δωρεάν ρολόι Pebble, το οποίο κάνει 180 ευρώ. Εγώ της απάντησα ότι σε έναν τέλειο κόσμο ίσως να μπορούσαμε να της δώσουμε δωρεάν, αλλά επειδή δεν ζούμε σε έναν τέλειο κόσμο και επειδή δεν ήθελα να την απογοητεύσω, της είπα ότι εάν μας στείλει ένα email με τη διεύθυνσή της, θα της στείλουμε δωρεάν σοκολάτες και καραμέλες. Αυτό που έκανε ήταν ότι μας έστειλε όντως το email, εμείς της στείλαμε candy και το αποτέλεσμα αυτής της κίνησης ήταν ότι η Τρίνα έγινε ένας πολύ πιστός πελάτης μας πια και όχι μόνο, έχει φέρει και τους φίλους της και την οικογένειά της, επειδή ακριβώς μοιράστηκε την ιστορία αυτή με όσους ήξερε. Και η τελευταία ιστορία που θα μοιραστούμε μαζί σας σήμερα, λίγο αστεία πάλι, είναι η ιστορία του Ζακαράια από την Μινεσότα, ο οποίος πάλι μας έστειλε στο chat και μας ρώτησε με μεγάλη απορία γιατί δεν πουλάμε sandwich στο site. Εγώ, επειδή ήθελα να παίξω μαζί του, του απάντησα ότι ήταν κάτι που δεν είχαμε σκεφτεί και που δεν είχαμε, ας πούμε, κοιτάξει, αλλά ήθελα πολύ να ακούσω τις προτάσεις του και να δούμε πώς μπορούμε να το κοιτάξουμε το θέμα. Γενικά συζητήσαμε το θέμα και τα προβλήματα του να στέλνεις τρόφιμα στο εξωτερικό και παγκοσμίως και ότι δεν θα φτάνανε φρέσκα, μιλήσαμε για μίνι ψυγιάκια. Τέλος πάντων, μετά από λίγο. Η κουβέντα αυτή πήγαινε μέρες και συζητάγαμε. Μου λέει, τι να απαντήσω στον τύπο που μου ζητάει γιατί δεν πουλάμε σάντουιτς. Οπότε, μετά από λίγες μέρες, ο Ζακαράια μου είπε ότι όλη αυτή την ιστορία την έκανε για πλάκα και με φίλους από το σχολείο, για να δει την αντίδραση, ας πούμε, του chat guy σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και δεν περίμενε ποτέ μια τέτοια ανταπόκριση. Οπότε και μοιράστηκε και την ιστορία στο Facebook του με τους φίλους του και άρχισε, ας πούμε, να γίνεται ένα buzz για το My Banana στη Μινεσότα λόγω των sandwich. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε περίεργους πελάτες. Όλα αυτά τα οποία έχουμε κάνει έχουν οδηγήσει στο να έχουμε, έχουν καταλήξει στο να έχουμε μια πολύ συχνή επαφή με τους πελάτες μας. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί πάρα πολύ συχνά γράφουν πράγματα για μας, γράφουν πράγματα για την εμπειρία τους με το mybanana.com, γράφουν πράγματα για τα προϊόντα. Και εντάξει, εδώ μπορείτε να δείτε μερικά από αυτά, αλλά για παράδειγμα, όταν παίρνεις ένα μήνυμα από την αγαπητή Kim Ho από την Ταϊβάν, που δεν έχουμε δει ποτέ, η οποία σου λέει ότι το γραμματάκι που μου στείλατε μου έφτιαξε τη μέρα, μας φτιάχνει και τη δικιά μας μέρα και μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Εδώ είναι μερικά παραδείγματα από τις φωτογραφίες που έχουν ποστάρει οι πελάτες μας στο Facebook. Δεν είναι τίποτα. Είναι απλά ότι χωρίς να έχουν κάτι να κερδίσουν, σημαίνει ότι το να μοιράζονται τις φωτογραφίες, ότι κάτι κάνουμε σωστά. Και πραγματικά για μας είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να ζητήσουμε, να βλέπουμε τις φωτογραφίες και πώς χρησιμοποιούν οι πελάτες μας τα προϊόντα μας. Η Apple λέει ότι με τα προϊόντα της κάνει enrich τις ζωές των πελατών της και εμείς με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, μπορούμε να δούμε πώς κάνουμε enrich τις ζωές των δικών μας πελατών με τα δικά μας προϊόντα. Εδώ είναι μερικές φωτογραφίες από το Instagram. Πάλι δείχνει και για μας το σημαντικότερο, ας πούμε, το σημαντικότερο promotion μέχρι σήμερα και αυτό που μας έσπρωξε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, κατά τη γνώμη μου, είναι το word of mouth promotion. Και το να έχεις όλο αυτόν τον κόσμο και τους πελάτες σου να μιλάνε για τα προϊόντα σου και να βγάζουν φωτογραφίες είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί για μας. Τέλος, ένα κομμάτι στο οποίο δίνουμε πολύ έμφαση είναι το κομμάτι του press. Είναι σημαντικό και προσπαθούμε, θέλει χρόνο, θέλει υπομονή και δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, να αποκτήσουμε επαφές με blogs από όλο τον κόσμο, με απότερο σκοπό να γράψουν για μας, να γράψουν για τα προϊόντα μας.
Αυτό το καταφέρνουμε. Ένα παράδειγμα το οποίο είμαστε αρκετά χαρούμενοι είναι η επικοινωνία και η επαφή που έχουμε αποκτήσει με το Cult of Mac. Το Cult of Mac, για όσο το ξέρουν, είναι το μεγαλύτερο blog στον κόσμο, σε Apple accessories, Apple stuff, Apple whatever. Έχουμε καταφέρει, έχουμε μια επαφή, έχουν κάνει 5 φορές feature τα προϊόντα μας και αυτό μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να βγούμε εκτός Ελλάδος και να πουλήσουμε και σε άλλες χώρες που ούτε που ξέρουμε ούτε που είχαμε φανταστεί ότι θα μπορέσουμε. Για τον λόγο του αληθές, σας παρουσιάζουμε το χάρτη μας. We call it My Banana World Map. Ο οποίος, αυτό που βλέπετε είναι οι τελευταίες 100 παραγγελίες μας, όπου έχουμε καταφέρει και έχουμε πουλήσει και στις 4 υπήρους. Και είναι ο στόχος μας. Αυτό ήταν ο στόχος μας και αυτό μας έχει βοηθήσει πολύ. Όσον αφορά το μέλλον, για να κλείσουμε, έχουμε αφήσει το slide αυτό κενό για να συμβολήσουμε ότι υπάρχουν ευκαιρίες παντού και για όλους. Παρ' όλα αυτά, θα σας αποκαλύψουμε κάτι άκρως εμπιστευτικό. Είναι το πρώτο μας My Banana branded προϊόν. Είναι ένα bumper για το iPhone 5. Έχω το πρωτότυπο εδώ για όποιον ενδιαφέρεται να το δει αργότερα. Και να πούμε ότι θα κάνουμε Kickstarter campaign σε μερικές εβδομάδες για να φτιάξουμε το προϊόν. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να κάνει sign up στο newsletter για να ενημερωθεί. Και εδώ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τον χρόνο σας και την προσοχή σας. Έχουμε μήπως χρόνο για μερικές ερωτήσεις, εάν... Ωραία. Στα γρήγορα. Έχετε κάποια ερώτηση? Οι πρώτες ενέργειες ήταν social media, καθαρά, στο δικό μας δίκτυο. Δηλαδή, αυτό που έκανα εγώ και ακόμα κάνω είναι να μοιράζομαι με όλους τους φίλους και όσους ξέρω το My Banana. Μετά βοήθησε πάρα πολύ η αδιάβροχη θήκη μας, η οποία έκανε ένα πολύ μεγάλο buzz πέρσι το καλοκαίρι και έγινε ένα, ας πούμε, πολύ καλό promotion, γιατί οι φίλοι μας το έδειξαν στους φίλους τους και οι φίλοι των φίλων, και έτσι βασικά άνοιξε γρήγορα το promotion. Άλλη μία, άλλη μία. Εγώ είπαμε mail, είμαστε... Εντάξει. Πόσα πια. Έχει γίνει η κυριοδιά σας, παρατήσατε τα υπόλοιπα? Όχι, είναι ένα project με το οποίο βασικά αφιερώνω εγώ τον περισσότερο χρόνο μου και είμαστε 2 full-time πάλι. Ο Τόμας ασχολείται περιστασιακά και καθημερινά μερικές ώρες. Το packaging το κάνει η κοπέλα εκεί πίσω. Το packaging το κάνει η Μάρα. Το packaging θέλει χρόνο, αλλά αυτό είναι που μας διαφοροποιεί. Ωραία. Όχι, όχι. Όχι. Άμα ήταν δικό μας προϊόν, θα ήμασταν... Αλλού. Billionaires. Δεν θα ήμασταν εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ό,τι θέλετε, θα είμαστε εδώ.